Το σκηνικό ενός άγριου εγκλήματος ανασυνθέτουν τα ευρήματα της νεκροψίας στο σώμα του 53χρονου Χανιώτη που δολοφονήθηκε με άγνωστα κίνητρα μέσα στο διαμέρισμά του. Το θύμα χτυπήθηκε βάναυσα στο πρόσωπο και το κεφάλι με γροθιές. Όμως παρά το γεγονός ότι το πρόσωπό του ήταν πλέον σχεδόν παραμορφωμένο, δεν ήταν ο λόγος για τον οποίο έχασε τη ζωή του, καθώς οι κακώσεις δεν ήταν θανατηφόρες. Σε ημιλιπόθυμη κατάσταση έπεσε κάτω ο άνθρωπος και εκεί κάποιος ή κάποιοι του αποφράξαν το στόμα και τη μύτη. Έπαθε δηλαδή ασφυξία από απόφραξη των εξωστομίων, όπως λένε. Οι κακώσεις που υπάρχουν στην κεφαλή δεν αντιστοιχούν σε κακώσεις του εγκεφάλου, δηλαδή δεν πέθανε από τα χτυπήματα αυτά ο άνθρωπος. Οπότε ο μηχανισμός θανάτου έχει σχέση με την ασφυξία, οπότε αυτό έγινε μέσα σε κάποια λεπτά της ώρας. Όπως εξηγεί ο ιατροδικαστής Αντώνης Παπαδομανολάκης, ο δράστης ή οι δράστες που είχαν ήδη τοποθετήσει μονωτική ταινία στο στόμα του, έπεσαν πάνω του και του έκλεισαν για ώρα τη μύτη και το στόμα μέχρι να ξεψυχήσει. Επειδή το άτομο το γνώριζα, έκανα δύο βήματα μέσα στο σπίτι και φωνάζω το όνομα του. Δεν μου απάντησε εντωμεταξύ. Το σπίτι ήταν ακατάστατο τελείως. Κάτι υποψιάστηκα και η πρώτη μου κίνηση ήταν να πάρω την αστυνομία τηλέφωνο. Την πιθανότητα να πρόκειται για τουλάχιστον δύο δράστες ενισχύει το γεγονός ότι ο 53χρονος ήταν σωματώδης. Εύσομο. Το λέω αυτό διότι το επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο θα μπορούσε να αντισταθεί. Βέβαια δεν ξέρουμε η τοξικολογική τι θα δείξει, έτσι έχουμε πάρει τα βιολογικά υγρά για να εξεταστούν σε τοξικολογική ανάλυση. Για το λόγο αυτό θα συνεκτιμηθούν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν ο 53χρονος ήταν υπό την επίρρεια ουσιών και ως εκ τούτου αδύναμος να αντιδράσει. Κάτι περίεργοι τύποι μπαίνανε, βγαίνανε. Δεν ενοχλούσε όμως τη γειτονιά, δεν ενοχλούσε κανένα. Κάποια άτομα περίεργα εντός εισαγωγικών μπαίνουν, βγαίνανε. Ναι, όλη η γειτονιά το ξέρει. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν ληφθεί και δείγματα γενετικού υλικού από τα χέρια και τα νύχια του, ώστε να φανεί αν προηγήθηκε πάλι, ενώ τυχόν ευρήματα μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη των δραστών. Θα κρατήσαμε και κάποιο υλικό που θα χρησιμεύσει για ανίχνευση γενετικού υλικού του δράστη, του πιθανού δράστη, των πιθανών δραστών από το σώμα του θύματος. Κρατήσαμε κάποιο υλικό που θα βοηθήσει στην περαιτέρω διερεύνηση. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, έτσι. Δεν ενοχλούσε κανέναν. Ναι. Κρίμα. Πραγματικά κρίμα. Η σημασία έχει σαρώσει το μικρό διαμέρισμα για αποτυπώματα και γενετικό υλικό, ενώ εξοενυχιστικά ελέγχεται η ευρύτερη περιοχή για να εντοπιστούν κάμερες οι οποίες πιθανότατα να έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δραστών πριν ή μετά το έγκλημα. Η στάση του τετράποδου συντρόφου του θύματος έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα.